αξιότιμοι καλεσμένοι, να σας καλωσορίσουμε στη δεύτερη συναυλία των όψεων πολιτισμού εδώ στο νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βλέπω τους ήθονες να ενώνονται μέσα από τη μουσική, τους νέους να υποστηρίζουν όλο αυτό. Εγώ θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά το ΕΚΑΒ για σήμερα, γιατί είχαμε τη διάσωση, επαναφέραμε ένα παιδάκι 6 χρονών από ανακοπή στην παραλία του Παραδείσου. Τους εθελοντές. Και νιώθω πραγματικά ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί πέρσι τέτοια εποχή η συθωνία, οι σύθωνες, οι κάτοικοι, αλλά και οι επισκέπτες, ήταν μάρτυρες της λειψιδρίας. Φέτος είναι μάρτυρες εκδηλώσεων, εξουστρέφειας που προβάλλουν τον τόπο μας. Αυτό σηκώνει ένα χειροκρότημα, είναι και η δικιά μας δουλειά, έτσι. Νιώθω πάρα πολύ τυχερός, δεν θα σας κουράσω άλλο, νιώθω πάρα πολύ τυχερός που η Νατάσα Οφίλου αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας και είναι σήμερα εδώ ένας γλυκύτατος άνθρωπος, ένας λατρεμένος καλλιτέχνης που δεν σταματά πραγματικά συνεχώς να δημιουργεί και να μας εκπλήσει. Άλλωστε και τελικά η απάντηση στη ζωή είναι ότι όπου υπάρχει το φως δεν μπορεί να συνυπάρξει το σκοτάδι. Και σήμερα ήρθε να φωτίσει τη συντονία μας και τον Μαρμαρά με τη μουσική της. Να περάσετε όμορφα, σας καλωσορίζω την κυρία Αποφίλιου και φυσικά όλους εσάς που στηρίζετε το Δήμο και τις δράσεις του. Να είστε καλά και ορίστε το μέλλον μας. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, να περάσετε υπέροχα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you.